σώμα μου ρωτάω ποιο δρόμο πρέπει να περάσουμε. Απ' το μυαλό ζητάω λίγο να αφήσει να γελάσουμε. Στο ένα χέρι μου δεμένα όσα διάλεξα και κράτησα, στ' άλλο χέρι μου κρυμμένα όσα χωρίς να θέλω αγάπησα. Κόκκινα σημάδια σε πουκάμισο λευκό, μια μαχαιριά που με κόψε στα δυο. Κόκκινα σημάδια σε πουκάμισο λευκό, μια μαχαιριά που με κόψε στα δυο. Μπορεί τελικά να σου μοιάζει για να έχω ακόμα έναν αδερφάκι. Πέ μου, αν τελικά γίνεις πολύτεκνος δικαιώμαστε και δίπλο καμπίνο. Εγώ θα βάλω λίγο Σολωμό, που είναι και συνονόματος μου. Ό,τι και να μου φέρει αγάπη μου, είναι να με χαρούμε. Πέτου να σου φέρει καινούριο καροτσάκι. Όπι τσέν αηλέμιζε πιο χακαρέτερ γουι απτά. Λευκός αγιά, γιμπερτζαίιεν. Σεν όρτο όλμαν κερετσι όρτο. Ο παπάς του γιού μου ποιος είναι. Εμπράβο να ορισούρες σπίτι μου την παλιά μας γειτονιά, κορία Τρουλού. Έγιο καθόλου. Ευαρέθηκα τόσα χρόνια να ακούω τη γλώσσα των γειτόνι σου. Συνοδός σου τσουκάμε καλές φιλενάδες. Την Ειρηνού, την Ιτσού. Την Παντελούν που την αθυμήθηκες τώρα. Ζουν αυτές οι φίλες σας. Η Ειρήνη επέθανε έχει χρόνια ο Θεός μακαρίσει την. Η Ιτσού ευκαιγώσω χρονών και ζει και βασιλεύει. Ένα μας αψιούλους η Μπελοριτσού. Ξέρεις, θέλει εγώ να της κάνω κανένα τηλεφώνημα. Μα τις Παντελούς. Γιατί ο είσαι 5 χρόνια να μιλήσουμε. Κόρη, έχει 5 χρόνια και εκείνη σε πιάσε να σου κάνει ένα τηλεφώνημα. Εσού γιατί να την πιάσεις. Είσαστε τσακωμένες, λέλα μου. Τσακωθήκαμε για μια μπελάρα. Να πιστεύεις τώρα, Σολομέ μου, δεν αθυμούμε για ίντα λόγο να μαλώσαμε. Εγώ αθυμούμαι εκείνη την ημέρα που σου είπεν τα 1000 λόγια. Και εσού είσαι στα 1000 δίκια. Περασμένα, ξεχασμένα, κόρη. Ένα ζούμε με τα βουνά. Εγώ θέλω να φύγω μου τη ζωή και να αφήσω εχθρούς. Κόρη, ζήλευκες πολλά. Ξέρεις το ότι το σπίτι μας στη Σούτσου ενοικίασε το τζίνι. Α, και τώρα μην είσαι για μέ. Εν πειράζει κόρη, εμείς ζούμε σε παλάτι. Γιατί να τις κρατούμε κατσίλ. Εγώ πάντως θέλω να πω να δείτε. Τότε να πάεις, δέλα μου. Σολομέ, μεν την κουρτίζεις. Καλά, αγάπη μου. Αντζελά, με να σκέψεις οι δύο τροπίες πάλι. Αφάεις όλο σου το φαΐν, Αντζελά μου, που να μεγαλώσεις θα παντρευτείς έναν πολύ όμορφο άντρα. Τη μάμα αντρανουλών της το φαΐν το παντρεύτηκε όμορφο άντρα. Τώρα χάρασες μου, τα ρε Αντζελά. Παπά! Τι κάμιζαμε. Να πιάσω τα μωρά να πάει μια βόλτα. Και δεν έκαμε σε ένα τηλέφωνο πρώτα. Ήμουν κοντά, είπα να περάσω. Πολλά ωραίες τούτες οι εκπλήξεις σου. Αν τις επαναλαμβάνεις συχνά. Εχαθήκαν τα τηλέφωνα, κύριε Μάρκο, από τον κόσμο. Πού είναι η Βαλεντίνα? Έχει κολύμπη σήμερα. Έχει κολύμπη σήμερα. Μαμά, να πω βόλτα με τον παπά. Θέλεις να πάεις, αγάπη μου? Ναι. Καλά, να την πει, είναι ετοιμάς του. Άτι. Σε περιμένω, δαμέ. Ήταν μπροστά το μωρό και δεν μπορούσα να μιλήσω. Πού είναι να πάει τούτη ιστορία? Όποτε σου αναδόχει να σε θωρώ μπροστά μου.
Έχω κάθε δικαίωμα να βλέπω τα μωρά μου. Δεν θα μου πεις εσύ ποτέ να έρχομαι εδώ. Νομίζω ότι δεν έχεις χρόνο να θωρείς τα μωρά σου τώρα που εμφανίστηκε η φίλη να δώσω η Γαβριέλα. Τούτον το θέμα μιλήσαμε το πολλές φορές. Γι' αυτό δεν υπάρχει λόγο να ζήνεις τις πηχτές σου. Τα βάσανα σου εμπίσω. Τώρα που ενάσεις ακόμα έναν κοπελού ή να αναγιώνεις να δω τι θα κάνεις. Εγώ είναι να αναλάβω τις ευθύνες μου, αν αποδειχτεί ούτε δικό μου. Σκέφτηκες πόσα προβλήματα μπορεί να έχουν οι κόρες σου αν αποδειχτεί ότι το μωρό της Γαβριέλας είναι δικό σου. Θα το χειριστώ όσο καλύτερα μπορώ και άμα έρθει η ώρα. Προς το παρόν δέτε εσείς να μπορούν να κάνετε άμα αποδειχτεί ότι το μωρό είναι του Φίλιππου και αφήστε με εμένα. Έτοιμοι! Πάμε καλό. Θα περάσουμε να πιάσουμε και Βαλεντίνα και να πάμε. Τε παπάει του παππού. Παπάει παππού. Μπράβο, Άγγελα μου. Μέσα σε 6 μήνες εσύ και εκείνος, κάνετε μου τη ζωή να νοκάτω. Πες σε μια δουλειά, αγάπη μου, να έρθει σε λίγο. Εντάξει. Γεια σας. Αλλά στο Καλαμαρούι. Τι για να σε βγάλω από τον κόπο, ο Φίλιππος είναι μέσα. Ω, ποιος είναι ο νεαρός εδώ, ποιος είναι. Ποιος είναι, ρε. Παίρνα που δαμε πόξο και πάντου να έρθει μέσα να μου κάνει παρέα. Είναι ο γιος μου Άδωνης, ρε. Ποιος εμπόνει. Πολύ απότομη είσαι, Χριστινάκη. Άδωνης, έχεις πολύ ωραίο όνομα εσύ. Και τι κάνεις εδώ, Άδωνη. Καλαμαρούι, ε. Αν εγώ είμαι το Καλαμαρούι, εσύ τι είσαι, σουπιά που ρίχνει μελάνη και θολώνει τα νερά ή το χταπόδι που γραπώνει κάποιος από τα πλοκάμια. Χταπόδι. Χταπόδι, ναι, χταπόδι, είναι η μητέρα σου. Δεν έχω όρεξη, δεν μιλάς έτσι του μωρού. Να σου πω, τι κάνεις τώρα εσύ εκεί, θα μου πεις, Άδωνη. Τι, ζωγραφίζεις. Ναι. Να είσαι εδώ. Δεν μοιάζει καθόλου του Φίλιππο. Είσαι σίγουρη ότι... Με συνεχίζεις γιατί θα με πιάσει κρίση, α. Πολύ γλυκός είναι ο γιος σου πάντως. Ευχαριστώ πάρα πολλά, τέλος να σου με αφήσει. Ξέρεις, έμαθα τα ευχάριστα νέα. Γύρισε η Γαβριέλα, ε. Ναι. Και εσύ χάρηκες πάρα πολλά. Ναι, χάρηκα. Το κορίτσι τόσο καιρό είχε ταλαιπωρηθεί. Πού την ήξερες εσύ, Γαβριέλα? Εδώ, στο γραφείο την ήξερα. Mm. Βέβαια, με μένα δεν είχε ιδιαίτερες σχέσεις. Κάποιοι άλλοι τη γνώριζαν καλύτερα. Ωραία, Άδωνη, είσαι απίθανος εσύ. Σαν ποιοι δηλαδή? Εγώτα μου! Ο γλυκός μου Φιλιππάκος, ας πούμε. Καλά, λογικό είναι, γιατί σεκρετέρι του τόσα χρόνια την ήξερε σε βάθος. Πολύ βάθος. Να ζωγραφίσω μαζί σου, θες να σου διαβάσω στις ερωτήσεις, γαλάζιας, νεράιδας. Καλά, μάραξε, απαλά το κοπελούι μου για πάντα μου. Τι θες να μάθεις, Χριστινάκη? Ρώτα καθαρά. Θα ρωτήσω. Ο Φίλιππος και η Γαβριέλα έχουν σχέσεις? Δεν είναι σωστό τώρα αυτό που κάνεις. Μιλάμε για ανθρώπους που δεν είναι μπροστά. Ρε, πάντα για στις ευγένειες. Ήταν μαζί του δυθιό. Αυτό. Άρα, Χριστίνα, τι με ρωτάς τώρα. Τι να σου πω. Η αλήθεια να μου πεις. Τι με φοβάσαι, θα με παρακατώ. Ναι. Ήταν μαζί. Είχαν σχέσεις. Πόσο καιρό? Αρκετά χρόνια. Μάλιστα. Στο Φιλιππουίν. Μια χαρά το έπαιζε σε τρία ταμπλό τόσα χρόνια. Μια χαρά. Επίες ποτέ σε γιατρό, Γαβριέλα μου? Όχι. Δεν με πήρε ο πανίκχος. Ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή που βρέθηκε στο δρόμο σου, παιδί μου. Άρη, πώς εξαφανίστηκα? Τι να σου πω, ρε Γαβριέλα,
Μια καλή ημέρα ευρέθηκε το αυτοκίνητο σου στον υδατοφράχτη με τις πόρτες ανοιχτές και όλα σου τα προσωπικά αντικείμενα μέσα. Καλά, να θυμάσαι τίποτε. Τίποτε. Νιώθω πολλά συγχυσμένη, σαν να δεν είμαι εγώ που τα έζησα. Σαν να μου περιγράφεις τη ζωή μιας άλλης. Εν τούτος ο πανίκος που φταίει για όλα που να έχει τις κατάρες μου να έχει. Ελάλου σου, Γαβριέλα μου. Ελάλου σου. Μεν καμνείς παρέα κόρη μου μαζί του. Μου ακούες όμως, Γαβριέλα μου, μου ακούες. Άρη, αφού ο παπάς της Αφροδίτης είναι ο πανίκος, ο παπάς του άλλου μου μωρού ποιος είναι. Δεν ξέρω, Γαβριέλα. Εγώ όμως πρέπει να ξέρω. Και δεν θυμούμαι. Γαβριέλα μου, ούτε εσύ ξέρεις, κόρη μου. Τον καιρό που ήσουν έγκυος, είχε σχέσεις με τον Φίλιππο, εκείνον που ήρθε προχθές και είδε μας. Παράλληλα όμως, είχες δημιουργήσει σχέσεις και με τον Μάρκο. Είναι δυνατό. Είναι δυνατό. Καλά και με τους δυο. Γιατί έκαμε έτσι λάθη. Καλά να είναι και δυο παντρεμένοι. Γιατί. Γαβριέλα μου, ό,τι έγινε, έγινε. Με βασανίζεις τον νου σου με σιλιά γιατί. Έζησες μια έντονη ζωή με τα λάθη σου και με τα καλά σου. Γιατί όμως ήμουν με τον Φίλιππο. Είναι πολλά μεγάλος για μένα. Και ο Μάρκος, φίλος σου είναι. Το γιατρό. Έλα, Γαβριέλα μου, είναι η σειρά μας. Πάμε, κορή μου. Παυλίνα, έστειλες τα email που ήθελα νοσοκτηρίου. Παιδιά, ξέχασα τέλεια. Σε παρακαλώ, Παυλίνα, σύρτα τώρα. Όχι, σε παρακαλώ, χαρά μου, εγώ βιάζομαι πάρα πολλά πρέα φιωρία μου. Σε παρακαλώ, σύρτα για μένα, ρε, please. Μα γιατί τόσο βιαστική η Παυλίνα μου, είναι που έβρες τον γαμπρόν και φοράζει να βρεις σου πει. Όχι, έχω ραντεβού με τον Μάρκο. Α, μάλιστα, έτσι εξηγείται τούτη η Ούλη για ανυπομονησία. Εντάξει, πίνεις και στο λόγο. Thanks, ρε, Ανδρέα μου, thanks. Χρωστώ σου το. Να μου τις χρωστάς, κανέναν άντρα δεν νομίζω, γιατί βρίσκει και μόνη της η Άνδρεα. Σταμάτα ρε να την πειραζείς. Και αν επιτρέπετε, πού είναι να πάτε με το μορφόπεδο τον Μάρκο. Να πάει να πιάσει τα μωρά του και να πάω μαζί του παρέα. Αν το μάθει η Ρένα θα το σφάξει. Η Ρένα χαρά ξέρει το. Και ζει ακόμα άνθρωπος. Καλά ρε παιδιά, αφού η Ρένα έχει σχέση. Τι δεν ενοχλεί η Παυλίνα ή οποιαδήποτε Παυλίνα ή οποιαδήποτε σχέση του Μάρκου, εν πάση περιπτώσει. Γιατί οι γυναίκες είναι άπλιστες, αγάπη μου. Θέλουν τα όλα δικά τους. Και τους νυν, και τους πρώην, και ούλους. Καλά, πάνω σε τούτον έχει κάποιο δίκαιο ο Γιάννης μας. Τα μπιχτήλια μεν τούτη τώρα. Χαρά μου, την παροιμία που λέει Απούση μου για μου γιάζεται. Ξανακούσες τι. Παιδιά, anyway, εγώ βιάζομαι πάρα πολλά. Πρέπει να φύγω. Δεν θέλω να αρχίσω. Γεια, περάσετε. Να προσέχεις τα μωρά. Ναι. Δείτε την Παρθένα που έγινε και μητριά. Έλα ρε Γιάννη μου, αφού την πειράζει συνέχεια και θεωρείς ότι την ενοχλεί, με την πειράζει. Μα ήταν πολλά αστείο, σκέφτου. Παυλίνα, η Παρθενόπη μητριά. Γεια σου, Σταύρο. Διονύση μου, φίλε μου, σε ευχαριστώ που ήρθες. Έχω ανάγκη να σου μιλήσω πολύ. Θα ανησύχησες, άκουσα πολύ αναστατωμένο στο τηλέφωνο. Άμα έχω φουρτούνα, ψάχνω να βρω τον πιο εμπειρόν καπετάνιο. Να με βουλιάξει το καράβι της ζωής μου. Κρατάς πάντα καλά το τιμόνι της ζωής σου, Σταύρο. Δεν έχεις ανάγκη εμένα. Όλοι έχουμε ανάγκη τη συμβουλία ενός καλού φίλου, Διονύση. Πες μου λοιπόν, τι συμβαίνει, ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι ανοίξαν οι ασκοί του Ιόλου. Το παρόν μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο να το αντιμετωπίσουμε. Αλλά όταν ξυπνήσει το παρελθόν, πώς το αντιμετωπίσεις. Όχι μπορείς να αλλάξεις τίποτε που έγινε. Και εγώ βρίσκομαι αντιμέτωπος με το παρελθόν, Διονύση μου, αυτή τη στιγμή. Δηλαδή είμαι σε μια μάχη που δεν μπορώ να κερδίσω. Υποθέτω ότι αναφέρεσαι στο ότι μπορεί κάποιο από τα παιδιά σου να μην είναι δικό σου. Μπορεί, ξέχαστο. Το δω είναι πλέον σίγουρο, Διονύση. Έχεις αποδείξεις. Έχω τις πιο τρανές. Η ίδια τη φωνή της πρώην γυναίκας μου σε μια κασέτα. Και πού τη βρήκες αυτή την κασέτα. Δεν έφερε ο Φίλιππος σπίτι. Και στα χέρια του Φίλιππου πώς έφτασε. Την έδωσε ο Μιχάλης. Βάλε αυτός ο αλήτης. Τον εκβίαζε τον Φίλιππο. Του δώσε κάποια λεφτά για να πιάσει.
Αλλά γιατί τι έκανε αυτά αυτός ο άνθρωπος μετά από τόσα χρόνια. Δεν ξέρω, Διονύση. Δεν ξέρω. Ξέρεις, δεν φοβούμαι για μένα. Τα αδερφιά μου. Δεν θέλω να το μάθουν ποτέ. Θα γυρίσει ανάποδα ο κόσμος τους. Έχεις δίκιο. Πρέπει να τα προφυλάξεις. Πρέπει με κάθε τρόπο να διαφυλάξεις την εικόνα που έχουν για τη μητέρα τους. Ό,τι κι αν έκανε γίνει. Βασανίζουμε, Διονύση. Βασανίζουμε. Γιατί μου το έκαμε τούτο το πράγμα, Νεφέλη. Γιατί. Τι της έλειψε από μένα. Για με αγάπησε. Τι με παντρεύτηκε. Τι με παντρεύτηκε. Ποιος ήταν τόσο ο άντρας που υπήρχε στη ζωή της. Ποιος. Πόσο νεκράτησε τη σχέση. Γυρεύεσαι, Σταύρο. Διονύση, είμαι διαλυμένος μέσα μου. Εγώ διαλυθή. Πώς να αντέξω. Πώς να αντέξω. Το ότι η γυναίκα μου με πρόδωσε με τέτοιον τρόπο. Πώς. Πώς να αντέξω. Πώς είναι που τα παιδιά μου. Είναι τίποτα μου. Για ποιο είναι τίποτα. Ποιος. Η χαρά μου, η Ελένη μου. Ο Αλεξάνδρος μου. Ποιος. Εγώ να δείτε. Θέλετε να έρθετε μαζί μου τα Χριστούγεννα να μείνετε λίγες μέρες. Θέλουμε, αλλά πού να κοιμάστε. Αν είσαι σπίτι δικό σου. Να νοικιάσω διαμέρισμα τέτοιες μέρες. Δεν να μείνεις κοπάντα στην καφετέρια. Να κοιμάζω την Παυλίνα μαζί μας. Όχι αγάπη μου, εγώ έχω δικό μου σπίτι. Αγαπάς τον παπά μου. Ο παπάς σου αρέσκει μου πάρα πολλά. Επειδή είναι όμορφος. Επειδή είμαι πάρα πολύ καλός άνθρωπος, ναι. Είναι ο καλύτερος παπάς του κόσμου. Γι' αυτό θέλεις να τον παντρευτείς. Βαλεντίνα μου, δεν τα ρωτούμε τώρα τα πράγματα. Εγώ θέλω να την παντρευτείς. Δεν θα παντρευτώ, αγάπη μου. Η Παυλίνα είναι φίλη μου. Αφού είμαι μόνο φίλη σου, γιατί την χαϊδεύκες πριν. Θέλετε να πάμε στην καφετέρια. Να έρθει την Παυλίνα μαζί μας. Αν με θέλετε στην παρέα σας να έρθω. Άντζελα μου, ντροπή του τα που λαλείς. Δεν πειράζει, Μάρκο μου. Αφήσ' τα μωρά. Είναι η μάμα η γυναίκα σου. Η Παυλίνα να πάει να παντρευτεί άλλον άντρα. Τι συμβαίνει, γιατρέ μου, είναι κάτι σοβαρό. Από ό,τι φαίνεται στι ακτινογραφίε, η κόρη σα έχει χτυπήσει στο κεφάλι. Θυμάσαι κάτι από αυτό το χτύπημα, Γαβριέλα? Όχι, γιατρέ. Δηλαδή, εν το χτύπημα που προκάλεσε την αμνησία. Έτσι φαίνεται. Γι' αυτό η αμνησία τη Γαβριέλα δεν είναι κάτι το παθολογικό. Δηλαδή, μπορεί να ξαναθυμηθεί. Υπάρχουν πολλέ πιθανότητε να γίνει και αυτό. Όμω δεν είναι τίποτε σίγουρο. Κάποιε στιγμέ έχω κάποιε μπερδεμένε μνήμε. Τώρα τελευταία ακόμα πιο συχνά. Αυτό είναι πολύ καλό σημάδι, Γαβριέλα μου. Πάει να πει πως βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Ενίσχυε κάτι που μπορούμε να κάνουμε να τη βοηθήσουμε, γιατρέ. Τίποτε δυστυχώς. Η μνήμη της θα επανέλθει από μόνη της. Ούτε η ίδια δεν θα τον περιμένει. Έχω δει πολλές περιπτώσεις που ο ασθενής παίρνει περίπου 6 με 12 μήνες. Περίπου. Κάποτε όμως η μνήμη μπορεί να επανέλθει ποτέ. Ίσως είναι καλύτερα να με ξαναθυμηθώ. Καταλαβαίνω, Γαβριέλα μου, ότι έχεις τραυματικές εμπειρίες. Όμως η μνήμη είναι το πιο σημαντικό κομμάτι στον άνθρωπο. Εσύ είσαι σαν ένα μωρό τώρα. Δεν ξέρεις τίποτε γιατί δεν έχεις βιώματα. Γαβριέλα μου, οι αναμνήσεις μας είναι ο θησαυρός της ζωής μας. Εσύ τώρα που δεν θυμάσαι τίποτε, σαν να έχασες τον θησαυρό. Δεν θυμάσαι τίποτε τα παιδικά μας χρόνια
που παίζαμε, να γελούσαμε. Τον πρώτο σου έρωτα, το σχολείο σου, τους συμμαθητές σου. Εν τραγικό πράγμα τούτο. Γαβριέλα μου, μην ανησυχείς. Εν τα πανούλα καλά, κόρη μου. Και εμείς να είμαστε πάντα κοντά σου. Βράβος, κυρία μου. Να με περιπέζει εμένα τόσα χρόνια ο Φίλιππος. Φαντάσου τι θα έπρεπε να πει η Ηλέκτρα, που ήταν και γυναίκα του, όταν παραπονιέσαι εσύ που σου είναι απλώς μια γκόρα. Σταμάτα μπροστά στον μωρό. Συγγνώμη, έχεις δίκιο. Και δεν ήμουν απλώς μια γκόρα, όπως τη λες εσύ, αλλά η μάνα του παιδιού του. Καταλάβω, δεν καταλάβω, δεν καταλάβω. Όπου πέτρα και να σηκώσω, ήμουν κατ' ο Φίλιππος. Έτσι είναι ο Φιλιππάκος. Πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνουν. Σαν μικρός θεός, ε. Ίσως γι' αυτό αποφάσισε και ποιοι θα ζήσουν ή ποιοι θα πεθάνουν. Άντε πάλε, αν υπονοείς ότι έχεις έρθει την απόπειρα εναντίον εσέναν και της αδερφής σου, το λέω ξεκάθαρα. Δεν πιστεύω τέτοιο πράγμα εγώ. Ναι, δεν το ξέρεις τότε καλά. Ο Φιλιππάκος, όταν βαρεθεί κάτι, το πετάει στον Κιάδα. Ίσως αυτό έκανε με την πρώτη του γυναίκα, ίσως αυτό έκανε με τη Γαβριέλα, ίσως αυτό έκανε με την Ηλέκτρα, ίσως αυτό κάνει κάποτε και μαζί σου. Είδατε για τον παπά μου. Λέει αγάπη μου ότι είναι πολλά καλός άνθρωπος ο παπάκι σου. Θέλω από αυτό να φύγει τον παπά μου. Πιένε αγάπη μου. Πιένε, αλλά πρόσεχε να μην τα λερώσει σου λαζόμαι, εντάξει. Τώρα μπορώ να σου μιλήσω ξεκάθαρα, αφού με προκαλείς. Ο Φίλιππος δεν ήταν ποτέ πιστός σε κανέναν ή μάλλον σε καμία γυναίκα του. Ούτε στην πρώτη του γυναίκα, ούτε στη Γαβριέλα, ούτε στην Ηλέκτρα, ούτε και σε σένα. Λοιπόν, δεν ξέρω τη σχέση με την πρώτη του γυναίκα. Εγώ το μόνο πράγμα που ξέρω είναι ότι η κοπέλα είχε σοβαρή καταθλίψη. Και μια ημέρα, τουκ, ξαφνικά, αυτοκτόνησε. Έτσι απλά, βρε Χριστίνα, σηκώνεται μια γυναίκα και αυτοκτονεί κάποια μέρα. Έτσι απλά, χωρίς κανένα λόγο, κάποιος την έσπρωξε. Για να φτάσει στο σημείο να αυτοκτονήσει, δεν είναι λογικό? Σημαίνει ότι είναι ο Φίλιππος που την έκαμε να έχει την κατάθλιψη. Όχι, ήταν οι εξουσιακές σχέσεις του Φίλιππου που την φέραν σε αυτή την κατάθλιψη. Και στο τέλος, μην έχοντας τι άλλο να κάνει, αυτοκτόνησε. Οπότε ο Φίλιππος, κατά κάποιο τρόπο, είναι ο δολοφόνος της. Να μου γίνεται ένα στρατό. Οπα, οπα, έλα το μωρό το καλό. Έλα το μωρό το καλό. Κάτσε λίγο εδώ. Φορά να φορούμε το θείο το στράθο. Ήρθα να σε δω, Φίλιππα, αλλά τελικά γνώρισα το γιο σου. Μοιάζεται φτιστήστε. Είναι λεβέντης. Τούτον του. Τούτον. Γλυκός, πολύ γλυκός. Ακούω. Τι πράγμα, Φιλιππάκο? Είναι να μου ήρθες να μου πεις. Αχ, τίποτα μωρέ, ήρθα για κάποια αυτοκίνητα που θα ερχόντουσα την επόμενη εβδομάδα, αλλά τελικά θα πάω μόνος μου στο Τελωνείο. Άντε, σας χαιρετώ, φεύγω, θα τα πούμε. Γεια σου μεγάλη, είσαι απίθανο, είσαι απίθανο. Χαιρετώ. Γεια σου, παραδείγμα. Εύχομαι και εγώ να παίξω. Να μου είσαι εσύ. Τίποτε. Τελειώσεις τη δουλειά σου? Ναι. Πες μου να δούμε. Τι σου ελάρεν τούτος ο αχαήρευτος? Ρεγιάννη, είσαι πολλά ορθόγραφος. Εσένα γιατί σε έχουμε δάμε, αγάπη μου, για να διορθώνεις τα λάθη μου. Ναι, εσύ είσαι ένα σκέτο λάθος. Ρίχνει τις λέξεις σωστή. Ακόμα και το αν μπορεί να γράψει λάθος. Γιατί ρε, το αν είναι με αλφα που γράφεται. Χαρά, ο Άρης είπε μου ότι είναι στην καφετερία με την Γαβριέλα. Θέλεις να πάμε λίγο έτσι να τους δούμε? Θέλω πάρα πολλά να τη δω. Ε, πάμε. Α, μπορεί που το σοκ που να πάθει μόλις σε δει να επανέλθει η μνήμη της. Γιατί να πάθει σοκ με κανένα δράκουλα? Όχι, αγάπη μου, αλλά η ομορφιά σου είναι σοκαριστική.
Αντερέσαι τα μας, Γιαννάκη, εμένα μου περιπέσεις, ρε. Κάτσε, εγώ ήμουν να βάδει στην Καβριέλα, αν αφού δεν ήξερε, είναι τίποτα αξιοθέατο. Εσύ είναι εσύ περιέργεια, δηλαδή, να τη δει. Α σου πω την αλήθεια, η μόνη περιέργεια που έχω είναι να δω πώ συμπεριφέρεται ένα άνθρωπο που δεν έχει μνήμη. Φαντάζομαι πώ συμπεριφέρεσαι εσύ, άμα μπει σε ένα χώρο που δεν ήξερε κανένα. Σε πέντε λεπτά μαθαίνω του ούλου, είμαι πολλά κοινωνικό ζώνη. Στο ζώο συμφωνώ με τον νου του μου. Χαρά κολλά μου πολλά τώρα τελευταία, γιατί... Άρα για ποθεί το κορμί σου, δεν ξέρει πώς να σου πει. Μάλλον. Αλέξανδρε μου, είσαι το πιο σπουδαίο γκαρσόνι που υπάρχει. Συνόμιτ. Σε ένας γλύκας. Εσύ. Τι ρέμισες λίγο τώρα, είσαι καλύτερα. Λυπούμαι που είσαι αναστάτος, αλλά δεν είσαι πολλά. Υπάρχουν μέσα στο κεφάλι μου τόσα πολλά, γιατί είσαι τόσα πολλά ποιος. Είναι φυσικό να έχεις ερωτήματα. Όμως, η Νεφέλη δεν ζει πια για να σου απαντήσει. Ποτέ δεν θα μάθεις πραγματικά πώς ένιωθε αυτή η γυναίκα. Ούτε γιατί έκανε αυτά που έκανε. Ούτε ποιος ήταν αυτός που πήγε μαζί του. Αυτά τα μυστικά τα πήρε μαζί της, Σταύρο. Δεν τα πήρε όμως όλα μαζί της, Διονύση. Δεν τα πήρε όλα. Εδώ που μια κασέτα με τη φωνή της, έκαμε μου τη ζωή μόνο κάτω. Πάντως είναι παράξενο. Ξέρεις, τον τελευταίο καιρό, εκτός από το θέμα της Νεφέλης, έμαθα κάποια παράξενα πράγματα για την πρώην γυναίκα του Φίλιππου. Την Αντωνία. Ναι. Τι παράξενα. Ο Στράτος μου είπε ότι έπασχε από κατάθλιψη. Είναι αλήθεια. Ναι. Ήταν πολύ ευαίσθητη η Αντωνία. Ήταν και πολύ εσωστρεφής. Βέβαια, η συμπεριφορά του Φίλιππου δεν ήταν η καλύτερη απέναντί της. Πιστεύεις ότι η συμπεριφορά του Φίλιππου ήταν η αφορμή για να αυτοκτονήσει? Αν εννοείς τις εξωσυζυγές του σχέσεις, δεν νομίζω, γιατί ξέρει να τις κρύβει καλά. Ναι, αλλά μπορεί εκείνη να τα ήξερε. Ίσως γι' αυτό να την είχε πιάσει κατάθλιψη. Δεν νομίζω, Ριονύση. Ήταν πάντα καταθλιπτική η Αντωνία. Ο Φίλιππος έκαμε ό,τι μπορούσε για να τη συνεφέρει, αλλά... για ένα διάστημα έπαινε ούτε στο γραφείο, για να κοντά της. Παρά τις απιστίες του αγάπαντη. Δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω πως η Αντωνία ήξερε πολύ περισσότερα από όσα εμείς οι δυο μπορούμε να φανταστούμε. Ναι, αλλά τι σχέση έχει με την Νεφέλη αυτό? Δεν ξέρω ακόμα. Όπως και να έχει το πράγμα, όσα μυστικά κι αν είχαν αυτές οι δύο γυναίκες, τα πήραν μαζί τους, στον τάφο τους. Έλα. You okay? I tried to get used to the idea of having a family. Γαβριέλα, μας φέρω κάτι να πιείς. Όχι, ευχαριστώ, Άρη. Δεν θέλω τίποτε. Να με σε βάλω σε κόπο. Ρε, Γαβριέλα, σταμάτα να μου μιλάς σαν είμαι ξενός. Είναι ο αρφός σου, είπαμε. Γεια σας. Γεια. Γαβριέλα μου. Είσαι καλά, χαίρομαι πολλά που σε ξαναβλέπω. Συγγνώμη. Ποια είσαι? Άσε με να κάνω τις συστάσεις εγώ. Γαβριέλα μου, από εδώ, η Κατερίνα. Η Κατερίνα είναι η κοπέλα μου. Χαίρο πολύ. Εν την ξέρεις που παλιά. Εντάξει, η Χαρά είναι πολλά καλή μου φίλη. Τη Χαρά γνωρίζεις την όμως που παλιά. Βασικά, Άρη μου, είπες, τα λέω λάθος νομίζω. Γαβριέλα μου, όταν με ήξερες, ήμουν η κοπέλα του αδερφού σου. Δεν ήμουν απλά μια καλή του φίλη.
Βασικά με τον Άρη ήμασταν μαζί μου το γυμνάσιο. Ξέρεις, χαρά μου, της Γαβριέλας λέμε τις μόνο τα βασικά. Εν μπαίνουμε σε τέτοιου είδους λεπτομέρειες. Εμείς είμαστε φίλες. Βασικά δεν ήμασταν πολλά στενές φίλες, αλλά είχαμε πάρα πολλά καλή σχέση. Η μόνη που την οικογένεια σου που με ήθελε ήταν η μάμα σου. Νομίζω να αλλάξει η κουβέντα. Ναι, εγώ σε γνώριζα από παλιά, αλλά άκουσα τόσα πολλά για σένα που πραγματικά τον τη στιγμή νιώθω ότι σε ξέρω. Και μάλιστα πολλά καλά. Εσείς φαντάζομαι ξέρετε με πολλά καλύτερα από ό,τι ξέρω εγώ τον εαυτό μου. Δύσκολο το κουβέρνας, όντως. Κάθε μέρα να γνωρίζεις ανθρώπους που εσύ δεν τους θυμάσαι, αλλά κι είναι ξέρους. Τινό που με ενοχλεί παραπάνω από όλα, είναι που νιώθω τους πάντες και τα πάντα ξένα. Την κοπέλα, ας πούμε. Χαρά. Τη χαρά. Δεν τη θυμούμε καθόλου. Σαν να και πρώτη φορά την είδα στη ζωή μου. Γιατί μου έκανα ένα Σαββατοκύριακο μπάφο. Καλό αγάπη μου να πάμε. Τα μωρά όμως πού είναι να τα αφήσεις. Τα μωρά έχουν και ο παπά. Και. Καταφωνή. Είναι δάμε να μες σε δίκιο να έχουμε καυκάεις πάλι. Περάσετε ωραία μωρά μου. Πολλά καλά. Ελερώθηκε λίγο η Άντζελα. Μαμά, κοίτα! Δεν πειράζει, μωρό μου. Μπαίνε πάνω στο δωμάτιο σου να αλλάξεις. Άντε. Κάθε φορά μου να θωρείς τις κόρες μας να φέρνει και τούτη μαζί σας. Τούτη, έχει όνομα. Συγγνώμη, ναι, προσβάλαμε σε. Η Παυλίνα είναι φίλη μου. Κι αγαπά τα μωρά. Κι η Γαβριέλα ήταν φίλη σου, αλλά φίλη, φίλη, έφυγε στην Αγγείο. Σε κι εσύ είδαμε. Ναι, γιατί. Υπάρχει πρόβλημα. Κάθε φορά μου να έρχομαι να πιάνω τα μωρά, να θρώ και τον παλιάτσο σου, δάμε. Και εμένα ο Βαγόρας, πολύ καλός μου φίλος. Ξέρεις κάτι, Ρένα. Εσύ τη σχέση σου έχεις την και ενοχλείσαι που με βλέπεις εμένα με τον Μάρκο. Δεν μας ότι ζηλεύκομαι τώρα. Τουλάχιστον η Παυλίνα είναι ολίμερα μες στο σπίτι μου. Θα θέλεις όμως. Το τι θέλω, έπαψε να σε απασχολεί. Εδώ και καιρό. Και πολλά καλά κάνει. Αφού εσύ είναι άξιος να σταθείς δίπλα της. Ενώ εσύ είσαι άξιος, ας πούμε. Τουλάχιστον εγώ ούτε χαρτιά παίζω, ούτε γυρίζω με τη μια και με την άλλη. Φιλουή, πρόσεξε τα λόγια σου και μην με προκαλείς. Γιατί δεν θέλω να σε πιάσω στους πάτους σου έτσι ώρα. Μαρκό μου, πάμε να φύγουμε. Μαρκό, ακούω την κοπέλα σου και τις μάγκες σου αφήξεις έτσι όμως πιάνω. Να μου γυρεύτης, κόρη. Το τηλέφωνο της Νιτσούς. Θέλετε να σας πάρω από εκεί μια βόρτα, να θυμηθείτε την παλιά σας γειτονιά. Όχι! Κάτσε για με που είσαι, Χρήστο. Καλά, αγάπη μου, έκατσα. Α, ήβρατο. Κόρη Λέλα, λαλό σου μεν την πιάσεις. Εντζίνη που πρέπει να σε πιάσει. Εντζίνη που σε κατηγόρησε άδικα. Κόρη, εντζί μας δεν μπορώ να κάνω εγκαμώματα. Ο Χριστός είπε ότι πρέπει να συγχωρούμε. Παρέτε με και σου με τα θρησκευτικά σου. Γεια σου, Νιτσού μου. Να μου κάνεις κόρη. Καλά κατάλαβες. Η Λέλα είμαι. Είμαστε καλά, δόξαζε ο Θεός. Έτω, είμαστε δαμε με την Αντρουλούγια, θυμηθήκαμε σε. Εν είμαι δαμε. Περασμένα ξυχασμένα, κόρη. Εμεγαλώσαμε. Και δεν ξέρουμε πότε να έρθει η ώρα μας. Εντάξει. Να έρθουμε καμιά ώρα να πιούμε τον καφέ μας. Ενάρθουμε την Αντρουλού. Εν έρχομαι. Τα νέα μας είναι να σου τα πούμε να με έρθουν για με. Άντε, γεια. Τώρα, εξαλάφρωσε την ψυχή. Τότε πολύ καλά έκαμες, Λέλα μου.
Δεν θέλω να δω τα ξυνισμένα τα μούτρα της Νιτσούς που μάνι μάνι αγάπησες την. Με ανέζει η λευκής περλοάνδρουλού μου και εσένα να αγαπώ σε παραπάνω από όλους. Ενευρίασες με όμως. Πολλά. Είναι πολύ όμορφη η ξανθούλα μου όταν θυμώνει, λέλα μου. Κούκλα, κούκλα. Θεά είναι θεά. Ο Θεός που σας έσμισε. Ανδρουλίτσα μου. Μωρό μου, επίνασες. Να πάμε σπίτι. Σε 5 λεπτά, αγάπη μου, να πάμε. Παίξε το τρενάκι σου να πάμε. Μου είπες τελικά, τι κουβέντες εκόψετε με το στράτο? Τίποτε ιδιαίτερο, ναι, το μιλούσαμε περί ανέμων και υδάτων. Περί υδάτων, α? Τάχα, πόση βροχόπτωση να έχουμε φέτοι. Χριστίνα, ξέρω τον πάρα πολλά καλά τον Καλαμαρά. Είναι ο τύπος που μιλά του αέρα. Αφού σου λαλώ, δεν είπαμε τίποτε το συγκεκριμένο. Μου, είσαστε χρόνια φίλοι μου στράτο. Συνεργάτες είμαστε, ενώ οι φίλοι. Ναι. Ξέρω τον αρκετά χρόνια. Και ξέρεις και την πρώην γυναίκα σου, την Αντωνία? Όχι. Η Αντωνία πέθανε τότε που ακόμα η Ρένα ήταν πολλά μωρό. Πέθανε ή αυτοκτόνησε? Αυτοκτόνησε. Και γιατί αυτοκτόνησε, δεν μάθετε ποτέ τον λόγο? Μόνο Τζίνι έξερε τον λόγο. Η Αντωνία δεν ήταν καλά για πολύ καιρό. Έπινε χάπια για να σηκώνεται το πρωί μου το κρεβάτι. Η κατάθλιψη της ήταν πολλά σοβαρή. Η γιατρή δεν μου είπα για κατάσταση της. Επήρεστε σε γιατρούς? Δεν έμεινε τόπος που δεν την επήρα. Η περίπτωση της ήταν καθαρά ψυχολογική. Έπρεπε μόνη της να βοηθήσει τον εαυτό της. Αφού να φανταστείς πριν να αυτοκτονήσει, εκλείστηκε τόσο πολλά στον εαυτό της που ούτε καν της κόρης της δεν της μιλούσε. Του μωρού της. Άρα ρε παιδί μου, είσαι φίλες, είσαι ένα άνθρωπο δικόντες να κάτσει να μιλήσει. Μπορεί κάτι να την απασχολούσε ειλικρινά. Χριστίνα μου, δαμέ δεν ήθελε να δει την οικογένεια της. Ήταν να μιλά με φίλες. Το άλλο όμως που ξέρω είναι ότι ο τελευταίος που την είδε ζωντανή πριν να αυτοκτονήσει ήταν ο αφός μου ο Σταύρος. Με να φύγουμε. Ναι, Λεβέντη μου, να έρθω και εγώ να φάω μαζί σας. Ναι. Τι θα φάει το παιδί μου? Χάμπουργκερ. Χάμπουργκερ, φιλάρα, ό,τι θέλει ο Ιόκαρος. Άντε, πάτε. Άντε, φύγα. Σήκω. Άφησε τα παιχνίκια σου. Έλα. Αγαπή μου. Χάμπουργκερ. Αλέξανδρε, μόλις πιω το τσάι μου, να πάω στο σούπερ μάρκετ. Θέλεις να έρθεις μαζί μου? Όχι. Γιατί? Μπορείς την ταινία και αρέσκει σου? Ναι. Γεια σου, Σταύρο. Μόλιγα. Μπορώ να πέρασω? Παρακαλώ. Γεια σου, Αλέγη μου. Γεια σου, Αλέξανδρε. Πώς είσαι? Καλά, Μονικά, εσύ? Ο νέος σου εραστής, ο κύριος Στράτος, όλα εντάξει? Μπράβο. Βλέπω πως έχει επηρεάσει για τα καλά η χαρά. Δεν είμαι κανένα μωρό, Μονικά. Βλέπω και κρίνω μόνη μου. Τι σημαίνει, Μονικά? Θέλεις κάτι? Ναι. Ήρθα για να επιστρέψω το κλειδί του σπιτιού. Ευχαριστώ. Την Παρασκευή έχω ραντεβού μαζί με τον Ευθυμιάδη για το διαζύγιο. Βλέπω ότι θα τελειώσει μάλλον γρήγορα γιατί είναι κοινή συνένεση. Βλέπω βιάζεσαι να με χωρίσεις και επίσημα. Και απλά θέλω να είσαι έτοιμη, ελεύθερη να συνεχίσεις τη ζωή σου. Αν και βέβαια από το πρώτο λεπτό που έφυγες από την πόρτα, ήσουν έτοιμη. Έχω μια αναπορία, Μόνικα. Την ημέρα που αποφασίσατε να χωρίσετε με τον παπά μου, μόνη σου που έφυγες που σπίτι ή περίμενες έξω από την πόρτα μας ο Στράτος?
Βλέπω πως έχασα και το μοναδικό σύμμαχο που είχα σε αυτό το σπίτι, ε. Με τη συμπεριφορά σου. Ξέρεις πόσες φορές έτσι ακόθηκα με την Χαρά. Γιατί σου μιλάω σήμα. Αδίκως σου, διότι τελικά είσαι δύο. Κάτσε, κάτσε. Ευχαριστώ πολύ, αλλά θα ήθελα να σου πω κάτι τελευταίο. Σε ένα γάμο δεν φταίει μόνο ένας, έτσι δεν είναι. Και εσύ ποτέ δεν αναλογίστηκες τις δικές σου ευθύνες. Ποτέ δεν σκέφτηκες τα δικά μου συναισθήματα. Σημασία για σένα είχαν πάντα μόνο τα παιδιά σου. Αν περιμένεις να απολογηθώ επειδή αγαπώ τα παιδιά μου, έμπορο. Τώρα, αν τυχόν έχω κάνει κάποια λάθη στο γάμο μας, ναι, εντάξει, ζητώ συγγνώμη. Τυχόν λάθη. Τέλος πάντων, θα περιμένω τα χαρτιά του διαζυγίου από το δικηγόρο σου. Αντίο σας. Στο καλό. Είναι πολλά νευριασμένη μαζί της. Εγώ λυπούμαι έτσι. Μπορεί να είναι ένα βασανισμένο πλάσμα που ψάχνει για αγάπη νερά. Με λάθος τρόπους βέβαια. Και σε λάθος τόπους. Αρέσκει σου ταινία. Τι έπαθες τώρα? Μπορείτε να καταλάβετε. Σε καταλαβαίνω εγώ, κόρη μου, που είμαι η μάνα σου. I think we should give her some space. She's just scared. Συγγνώμη να σε αναστατώσαμε. Δεν φταίτε εσείς. Απλά κουράστηκα να με θυμούμε τίποτε για κανέναν. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω πώς νιώθω. Πρέπει να είσαι ευτυχισμένη τώρα που είσαι με την οικογένειά σου. Ποια οικογένειά μου, Μάρκο? Είπετε μου ότι του διαθρώπει είναι η οικογένειά μου. Εγώ δεν τους αναγνωρίζω. Τούτο δεν είναι αρκετό. Θα μας πιστεύεις, κόρη μου? Πιστεύω σας, αλλά από τη στιγμή που δεν σας θυμούμε, είναι σαν να ζω μέσα σε ένα σπίτι με ξένους. Ούτε σένα που λαλείς ότι είσαι μάνα μου, ούτε τον Άρη. Δεν σας αναγνωρίζω. Ηρέμησε, όλοι δαμε προσπαθούμε να σε βοηθήσουμε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σε βοηθήσουμε, Γαβριέλα μου. Εγώ, ο Μάρκος, ο Σεφκάν, ρισκάραμε τη ζωή μας για να είσαι δαμε ελεύθερη. Το μόνο άνθρωπο που ξέρω και αναγνωρίζω είναι ο Σεφκάν. Please, don't be upset. You know I'm here for you. Αφήστε την να ξεσπάσει, ζω πιέστηκε πάρα πολλά τελευταία. I don't know these people. They are all strangers to me. You are my family. Και τι θα κάνεις τα λεφτά που να πιάσεις? Αγοράσω αυτοκίνητο. Να αγοράσεις αυτοκίνητο, αγάπη μου? Ναι. Τρία βουλάκια για να μεγαλώσεις. Είναι πας στην ανάπτυξη μου. Ναι. Ακόμα τους φρενιμίτες σου έντους έφτιαξα. Ποιος θα μας πει λίγα λόγια για το έργο του Μιχαηλίδη? Εγώ, κύριε. Ναι, Νικόλα. Νομίζω ότι ο Μιχαηλίδης άφησε σημαντικό έργο σε όλες τις ομάδες που έδουλεψε. Εσύ ενδιαφέρεσαι για μια σοβαρή σχέση, σωστά? Ναι. Ξέρεις καμιά κοπέλα μου να ενδιαφέρεται για αστεία σχέση? Πού καταντήσαμε. Να κάθεται η κόρη μου να τρώει με τις γενέτειες της Σούτσου. Παπά, σταμάτα. Τι ήρθες να κάνεις τώρα? Έμαθα ότι μοιράζεται προσκλητήρια για το γάμο. Και ήρθα να πω στον κύριο Μποδά ότι εγώ έτσι γάμο δεν θα επιτρέψω να γίνει. Τούτος ο κύριος που Ποδά που λαλείς, Αντώνη, είναι ο παπάς σου. Λίγο σεβασμό, σε παρακαλώ. Κυρία Ποδά, ήταν συνεργάτης με τον Μαγαρίτη τον νέο φίλο. Το κυρία πάντα σε πολλά εισαγωγικά όμως, α. Το κυρία σε πολλά εισαγωγικά, τι σημαίνει? Του σε πειράξανε εσένα. Οκ. Βγάλω τα εισαγωγικά από το κυρία. Θέλεις να λάβεις για δεσποσίνη, α.
Απάντα μου μόνο.